Καλησπέρα κύριε Συντυχάκη. Καλησπέρα και εσάς και στους συντεχνίτες. Φαντάζομαι ακούσατε λίγο και από την προηγούμενη κουβέντα. Ένα ερώτημα που στα μάτια πολλών μπορεί να φαίνεται εύλογο είναι ότι η αντιπολίτευση, άρα συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ προφανώς, ασκεί κριτική για το προσφυγικό στην κυβέρνηση, ασκεί κριτική για τα ελληνοτουρκικά στην κυβέρνηση, δεν μας λένε τι να κάνουμε. Σε αυτή την κριτική, έτσι χοντρά-χοντρά, θα τα πάρουμε μετά τα θέματα με τη σειρά. Τι απαντάτε αλήθεια? Κοιτάξτε, η κυρία Σημακοπούλου, γιατί παρακολούθησε αυτά τα οποία είπε. Εγώ το λέω γενικά, επειδή δεν είναι παρούσα, καταλαβαίνετε. Τώρα δεν είναι ευγενικό να. Αλλά ως απορία της κυβέρνησης, ας το πούμε δεν έτσι. Δεν αφορά αποκλειστικά την κυρία Σημακοπούλου. Η κυρία Σημακοπούλου εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πιστεί στις διακηρύξεις της, υπηρετεί και στο επίπεδο της οικονομίας τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε άλλωστε τώρα και με την κρίση της πανδημίας, αλλά και γενικότερα στα πλαίσια της νέας καπιταλιστικής κρίσης, τα μέτρα που παίρνει με αντιλαϊκά νομοσχέδια, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, μέτρα τα οποία ήρθαν και θα μείνουν και αφορούν το μέλλον και τη ζωή της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ναι. Υπηρετεί τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πιο ισχυρών υπεριαλιστικών κύκλων, και μέσα σε αυτό το παιχνίδι προσπαθεί να χωθεί και η εγχώρια αστική τάξη την οποία υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και τα αλλαστικά κόμματα βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής. Και απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, ναι, που υπηρετούν τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς και τους ισχυρούς μονοπωλιακούς ομίλους, βρίσκεται η πολιτική του ΚΚΕ. Μια πολιτική που στο επίκεντρό της έχει πριν απ' όλα τις ανάγκες, τα μεγάλα προβλήματα, ασχολείται με τα μεγάλα προβλήματα, μικρά και μεγάλα προβλήματα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, με το μέλλον, τη ζωή της νέας γενιάς. Και από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, ναι, θέτει προτάσεις, στόχους, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, καθημερινά, και αφορούν και τα εργασιακά, αφορούν τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, mm-hmm, και φυσικά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Να σας πάω σε κάτι συγκεκριμένο. Και αναλυτικές θέσεις. Είπατε πριν η Νέα Δημοκρατία και τα αλλαστικά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Ας πάμε, ας πούμε, στο θέμα του τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Μόρια. Έχουμε μια κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία για κάθε ερώτηση που αφορά στο προσφυγικό η απάντηση είναι κλειστά κέντρα, δηλαδή θεωρεί ότι αν τους κλείσεις μέσα το πρόβλημα λύνεται ή καθίσταται διαχειρίσιμο, και έχουμε μια αντιπολίτευση, την αξιωματική ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με κλειστά κέντρα, λύνεται με το να πάρει η Ευρώπη, με το να πάρει η Ευρώπη το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί κλπ. Αυτό δεν είναι δύο διαμετρικά αντίθετες θέσεις και πολιτικά? Είναι τι πλαστήρας, τι παπάγος? Κοιτάξτε, έχουμε διατυπώσει σαφέστατη θέση ότι είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά κέντρα ο εγκλωβισμός είναι εγκλωβισμός. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, mm-hmm, ο οποίος παρουσιάζεται και ως ευαίσθητο σήμερα και ουσιαστικά μιλάει για μικρότερο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στα νησιά κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της δικής του και περισσότερους πρόσφυγες μετανάστες τώρα επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Το ζήτημα είναι αυτό. Αν τότε ήταν 5-6 χιλιάδες και σήμερα είναι 12 ή 13 χιλιάδες, το ζήτημα είναι ότι ευθύνονται για αυτόν τον εγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών. Αν είναι διπλάσιοι και πρέπει στον ίδιο χώρο, ο οποίος σημειωτέων ήταν για 1.500, να μείνουν 13.000, για αυτούς που μένουν εκεί, μένουν τώρα, πούμε, ο Θεός να το κάνει. Να είναι πολύ σοβαρό αν είναι 13.000 ή 5.000. Να μιλήσουμε όμως για τις αιτίες που σήμερα παρακαλώ, βέβαια, για ό,τι θέλετε. Που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται, mm-hmm, στον δρόμο, βρίσκονται στα πεζοδρόμια, κινούνται στα νεκροταφεία και μάλιστα χρησιμοποιούνται ως μέσος πίεσης στους ντόπιους κατοίκους
της Λέμπλης μου και των άλλων νησιών προκειμένου να αποδεχτούν τα κρυστά κίτ. Ναι. Μια απαράδεκτη τακτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν απαλλάσσει και τον ΣΥΡΙΖΑ από τις ευθύνες οι οποίες έχει, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, έβαλε την υπογραφή του σε αυτή την κατάπτυστη επέσχυτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για τον διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών. Ναι. Με την οποία συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία τότε ως αντιπολίτευση. Mm-hmm. Και ως κυβέρνηση σήμερα η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί αυτή τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Θα ξεχάσουμε για τους κανονισμούς του Δουβλίνου και τους άλλους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδιαμόρφωσαν και υπηρέτησαν όλες τις κυβερνήσεις από κοινού. Άρα λοιπόν ήταν σύντημα χρόνου να συμβεί αυτό που συνέβη στη Λέσβο με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και από αυτή την άποψη έχουν σοβαρότατες ευθύνες και η κυβέρνηση, η σημερινή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σιντιχάκη, πώς σχολιάζετε τη δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στην Κορσική, που είπε ότι όλα έγιναν επειδή οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να τους γίνουν έλεγχοι και τεστ για COVID-19. Κοιτάξτε, καταρχάς αυτά τα κλειστά κέντρα, κλειστά ή ανοιχτά κέντρα, αυτά τα κολαστήρια στην πραγματικότητα, ναι, ήταν υγειονομικές βόμβες και πριν εμφανιστεί το κύμα της πανδημίας. Ούτως ή άλλως, ναι, έχετε δίκιο. Υπό αυτές τις συνθήκες που ζούσαν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο δε μάλλον έχοντας τώρα στην πλάτη τους τον κορονοϊό, όλες αυτές τις άσχημες συνθήκες. Γι' αυτό εξ αρχής και καθημερινά το ΚΚΕ είχε διατυπώσει την εξής πρόταση, ότι θα πρέπει να αρθεί αυτή η κατάρτιση Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Ελλάδα θα πρέπει να βγει έξω από αυτό το παιχνίδι. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει άμεσα να φύγουν και τώρα εκεί που είναι, άμεσα να φύγουν, να αναβλωθούν καράβια και να πάνε στην Εντοχώρα, να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα. Και από εκεί με συνοπτικές διαδικασίες και αφού τους διενεργηθούν όλα τα τεστ για το COVID-19 και όσοι έχουν το κορονοϊό να έχουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέχρι και την οριστική περίθαλψή τους και να φύγουν, να πάνε στις χώρες προορισμού εκεί που θέλουν. Μα είναι Γερμανία, είναι Γαλλία, είναι Σουηδία, ναι, όπου να είναι. Γιατί κρατάνε εγκλωβισμένους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και γιατί οι κάτοικοι αυτών των νησιών είναι υποχρεωμένοι να υποστούν όλες αυτές τις συνέπειες των πολιτικών που άσκησαν και ασκούν οι αστικές κυβερνήσεις. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ και ήταν πάγια και είναι και ρεαλιστική η θέση αυτή. Αλλά δεν την αποδέχεται κανένας. Ναι. Ξέρετε, παλιότερα, στο πρόσφατο παρελθόν... Ρεαλιστική γέντε... τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, επειδή το 50% των προσφύγων στη Γερμανία θα ήθελε να πάει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να δεχτεί η Γερμανία να τους πάρει. Πού είναι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ακούμε να διατυπώνεται σε όλους τους τόνους από το πρωί μέχρι το βράδυ για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το προσφυγικό μεταναστευτικό και για το θέμα της όξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων κτλ. Και στην πράξη δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Τι τους ενδιέφερε? Τους ενδιέφερε να πάρουν εκείνο το δυναμικό των προσφύγων και των μεταναστών που είτε έχουν κάποια πτυχία, έχουν κάποια μόρφωση και ένα επίπεδο γνώσης, τεχνική, δικηγόροι, γιατροί κτλ. Πώς κοιτούσαν παλιά τα άλογα στην αγοραπολισία στα δόντια, ακριβώς κάπως έτσι κοιτάνε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και είναι αυτοί που δημιούργησαν τους πολέμους και τις σφαγές, τους υπεριαλιστικούς πολέμους στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη. Σε ολόκληρο τον κόσμο παρεβαίνουν, σκοτώνουν και μακελεύουν λαούς. Γιατί? Για να εξασφαλίσουν τα δικά τους οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα. Μάλιστα. Αυτά συζήτησαν και σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Σιντιχάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Αυτά συζήτησαν ο Μακρόν, ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι για το πώς θα σχεδιάσουν την διευθέτηση των ζητημάτων στην ευρύτερη περιοχή για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των ενεργειακών πηγών. Αυτό είναι. Πάνε σε μια συνολική διευθέτηση που σημαίνει ότι αφαιρούνται κυριαρχικά δικαιώματα από τη χώρα. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει συμφωνήσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά άλλωστε κάνει και είτε με την μυστική είτε την ανοιχτή διπλωματία και ο Πρωθυπουργός, όπως άλλωστε τα είπε και σε άρθρο του στον Διεθνή Τύπο. Μάλιστα, κύριε Σιντιχάκη, σας ευχαριστώ. Αυτές τις συμφωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.